τέλος στο θρίλερ, κυρίες και κύριοι, με τα δύο ελληνικά δεξαμενόπλια που ήταν υπό την ομηρία των Ιρανικών αρχών. Μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις, δόθηκε το πράσινο φως για να απελευθερωθούν, όπως θα μας πει η Γεωργία Λαγού. Καλησπέρα, Λίνα, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Όπεν, τέλος δόθηκε στο θρίλερ το οποίο διαδραματίζεται εδώ και 6 μήνες στον Περσικό κόλπο. Τι ακριβώς έγινε, Λίνα? Απελευθερώθηκαν, αποδεσμεύτηκαν τα δύο ελληνόκτητα δεξαμενόπλια, τα οποία βρίσκονταν υπό την ομηρία των Ιρανικών αρχών. Ήδη στην πρωτεύουσα του Ιράν, την Τεχεράνη, βρίσκεται κλιμάκιο από την ελληνική πλευρά, από το Υπουργείο Ναυτιλίας καθώς και από το Υπουργείο Εξωτερικών, όπου υπέγραψαν και τα τελευταία κείμενα της συμφωνίας. Σύμφωνα και με τις ίδιες πηγές, πριν από μία ώρα περίπου, Λίνα, πήρε απόπλου το πλοίο Λάνα, το οποίο βρισκόταν στη χώρα μας, και αυτή τη στιγμή ο προορισμός του είναι η Κωνσταντινούπολη. Να υπενθυμίσουμε πως ήταν τέλη Μαΐου όταν Ιρανοί στρατιώτες πραγματοποίησαν ρεσάλτο στα ελληνόκτητα δεξαμενόπλια.